τη ερμηνεία. Πάντοτε η ερμηνεία έχει καντώνες. Και το ξέρετε πολύ καλά από τις ερμηνείες και από τα δικαστική πρακτική και όλα. Έχει κανόνες. Λοιπόν, η καλύτερη ερμηνεία η οποία έχει δεχθεί σήμερα δεν είναι τι λέει το γράμμα, αλλά τι λέει ο σκοπός. Αυτό είναι πάγια επιστημονική αρχή. Ο σκοπός λοιπόν αυτός ήταν ακριβώς να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Του όλες οι άλλες οι ακυρότητες... Αν ανέκυπτε μία διαφορά... Ναι, οι άλλες οι ακυρότητες κουβαλιόνται μαζί και με την ισχύ. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητή. Όχι, όχι. Εάν στο τετράμινο αυτό ανέκυπτε μία διαφορά... Αυτό που λέω εγώ. Δεν θα γινόταν η διαφορά αυτή. Εάν στο τετράμινο αυτό της παράτασης που κάνει τώρα ο κύριος Βαρουφάκης... Ναι. Που ζητάει τετράμινο παράταση μέχρι τον Ιούνιο... Ναι. Ανακύψει μία διαφορά. Τι ανακύψει. Δεν θα λυθεί. Ποια από τη σύμβαση, από τη σύμβαση. Ναι. Δεν θα λυθεί. Όχι. Με το ισχύον δίκαιο. Πώς. Ναι, θα λυθεί. Θα είναι... Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η παράταση για να κερδίσουμε χρόνο. Οι παρανομίες, δηλαδή αύριο... Ακούστε να απαντήσω. Ακούστε να απαντήσω. Ακούστε να απαντήσω, διότι εγώ δεν συμμετέχω στην αντιπολίτευση την κομματική. Όχι, δεν είπα... Μα είναι κομματική αυτό που λέτε. Δεν είναι, δεν είναι διότι... απλώς. Απλώς λέμε οι παρατάσεις πώς έγιναν. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Προηγουμένως είπα το εξής. Οι συμβάσεις όλες και το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο και όλα τα επικαιροποιημένα είναι παράνομα. Όχι λόγω μόνο αγγλικού δικαίου. Είναι διότι είναι αντίθετα το περιεχόμενό τους και δεν πέρασαν να ακυρωθούν όπως προβλέπει το Σύνταγμα από τη Βουλή. Επομένως και η παράταση ως ουσία είναι παράνομη το ουσιαστικό περιεχόμενο. Απλώς εδόθη ένα είδος το μορατόριουμ δεν επεμβαίνει ποτέ στην ουσία. Ναι. Δηλαδή η ευθύνη σήμερα των οποιονδήποτε παρανομιών γίνονται σήμερα, εξακολουθεί για το ελληνικό κράτος να υπάρχει. Κύριε, καταλάβατε. Επομένως, έχουμε όμως ένα χρονικό περιθώριο. Έχουμε ένα τετράμινο παράτασης που οποιαδήποτε διαφορά θα προέκυπτε από την εκτέλεση της σύμβασης. Δεν υπάρχει διαφορά στην παρανομία, κύριε. Υπάρχει μόνο αξιώσεις αποζημιώσεις. Θα πάμε και θα πάμε σιγά σιγά. Εκεί υπάρχει. Τι πάει να πει διαφορά. Μισό λεπτό, θα πάμε εκεί. Να πάτε στο. Γιατί δεν πήγε η Ελλάδα να ρωτήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το προβλέπουν τα μνημόνια. Δηλαδή η παράταση που κάνει ο κύριος Βαρουφάκης είναι μόνο για να κερδιθεί χρόνος. Βεβαίως. Τα άλλα παραμένουν. Οι άλλες δύο, οι προηγούμενες, τι ήταν. Και εκείνες παράνομες. Και εκείνες παράνομες και τούτη παράνομη ως προς την ουσία. Σας λέω λοιπόν ότι εκτός ότι επικρίθηκε. Η ουσία είναι παράνομη. Δηλαδή δεν σας απασχολεί ότι 5 χρόνια ήταν παράνομα όλα, αλλά σας απασχολεί διότι παρετάθη 4 μήνες η παρανομία. Αυτό είναι το βασικό. Παρετάθηκε η παρανομία μαζί. Ωραία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα προτιμούσα πλήρες μορατόριουμ. Ούτε σας χρωστά, ούτε δίνω, ούτε μου παίρνω. Αλλά αυτό έπρεπε να πείτε. Να τα πάρουμε, κύριε καθηγητά, ένα-ένα με τη σειρά για να γίνει αντιληπτό, εν όψω ότι καταγράφονται στα πρακτικά και έχουμε και απευθείας μετάδοση. Θέλω να διαβάσω.